Με λαμπρότητα και γατάνιξη εορτάζεται σε ολόκληρη τη χώρα η μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, το λεγόμενο Πάσχα του Καλοκαιριού, η εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και σε πολλές περιοχές της χώρας αλλά και της Ηπείρου η παραμονή του 15 Αύγουστου θυμίζει Μεγάλη Παρασκευή, καθώς οι πιστοί ετοιμάζουν επιτάφιο και στις εκκλησίες ψάλλεται ο επιτάφιος τρίνος για την κοίμηση της Θεοτόκου. Όπως στην Αχλαδέα της Λάκας Σουλίου, στην μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου την παραμονή του 15 Αύγουστου στολίζεται ο επιτάφιος για την Παναγία. Και το βράδυ παρουσία πιστών εψάλισαν τα εγκόμια προς την κυρία Θεοτόκο, την απίστευτη πηγή του αληθινού φωτός, τον αδαπάνητο θησαυρό της αυτοζωής. Και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας εκράνου υπερελογημένης, ενδόξοντες πλήρησιμον Θεός όπου και υπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαμε, εαυτούς και αλληλούς, και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό, παραδόμεθο. Ότι υγείαστε και δεν δόξεστε, το πάντι μόνο του μεγαλοπρεπέτης όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αείς και στους αιώνας των αιώνων. Οι πιστοί προσκύνησαν ευλαβικά τον επιτάφιο, ακολούθησε η περιφορά του, ενώ τα λουλούδια του μοιράστηκαν στον κόσμο για να γίνουν όπως συνηθίζεται φυλαχτά. Η Ιερά Μονή Κοίμησης της Θεοτόκου Αχλαδέας βρίσκεται σε απόσταση 4 χιλιομέτρων από τον δημόσιο δρόμο Βαριάδες Δερβίζιανα. Το μοναστήρι της Παναγίας Τόσκεση στολίζει την αριστερή όχθη του Αχέροντα που κυλάει ανάμεσα στα ψηλά πλατάνια κάτω από το αυστηρό βλέμμα του Τόμαρου. Εξαιρετική η θέση και σπάνιας ομορφιά στο μνημείο. Συνδυασμός λευκής πέτρας και μαυρόπλακας, ερμητικά κλεισμένο στον έξω κόσμο, με δύο εισόδους, μία για τους άντρες και μία για τις γυναίκες. Το καθολικό του 1714 ή του 1772 ιστορήθηκε αριστουργηματικά το 1810 από τον ιερέα Κωνσταντίνο και τα δύο παιδιά του Ιωάννη και Χριστόδουλο. Εντυπωσιακό το σκαλιστό στον αέρα ξυλόγλυπτο τέμπλο που συναγωνίζεται σε μαστοριά τον Άμβονα και τον Δεσποτικό Θρόνο. Σώζονται επίσης δύο κελιά, το ένα χρησιμοποιείται για ξενώνες και το άλλο για μουσείο. Το ανακαινισμένο οστεοφυλάκιο του 1889, μία δεξαμενή βρόχινου νερού και η παλιά καμπάνα. Μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα με μεγάλη ακίνητη περιουσία που έφτανε ως τον Νικολίτσι Πρέβεζας, η Μονή Τόσκεση είχε στάνες δικές της και αλευρόμυλο που δούλευε με τα νερά της λίπας. Συντηρούσε το σχολείο του χωριού και γιατρεύε τους ψυχικά ασθενείς με το περίφημο κούτσουρο της Παναγίας.
Το μοναστήρι ήταν κέντρο όλων των πολιτισμικών και κοινωνικών εκδηλώσεων της Λάκας Ουλίου. Γι' αυτό και το πανηγύρι του 15 Αύγουστου είχε και έχει μεγάλη σημασία για τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και για τους ξενιτεμένους.